Καλό μεσημέρι, κύριε Σάλα. Αντιλαμβάνομαι ότι ήσασταν στη Βουλή μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών για την πρώτη του παρουσία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, σωστά? Ήταν η πρώτη παρουσία, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν αρχίσε ο χρόνος, δεν ήταν αρκετός ο χρόνος. Οπότε θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Ναι. Διερωτώ με, κύριε Κορνηλίου, εξ αφορμής δημοσιευμάτων, βλέπω και τις αλήθειες σήμερα για το ότι χάθηκε η ευκαιρία για πιθανότητα εκλογής Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας από την Κύπρο, γιατί θα μπορούσε να στηριχθεί και από το Βερολίνο, αλλά αργήσαμε, δεν έγιναν σωστές διπλωματικές κινήσεις. Ισχύει αυτό? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια δόση αλήθειας. Συζητείται αυτό το ενδεχόμενο. Τελικά όμως από τη στιγμή που βγήκε η Ελλάδα μπροστά και το στήριξε η Τουρκία, αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες που δημιουργά. Και υπάρχει και η δική μας υποψηφιότητα στον IMO. Φυσικά ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε ξεκάθαρο ότι εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την υποψηφιότητα. Να. Ένα λεπτό, κύριε Κορνηλίου. Υπήρχε διάθεση δηλαδή για μια ευρωπαϊκή υποψηφιότητα από ευρωπαϊκή χώρα και αυτή θα ήταν ενδεχομένως η Κύπρος, αλλά βγήκε μπροστά η Ελλάδα για την Τουρκία? Προλάβε. Κυρία Σάβα, υπήρχαν διάφορες πληροφορίες. Επισήμως η Κυπριακή κυβέρνηση δεν είχε προσέγγιση από Ευρωπαίους εταίρους μας για τέτοια υποψηφιότητα. Συγκεκριμένο πρόσωπο είχε προσεγγιστεί. Επισήμως η Κυπριακή κυβέρνηση δεν είχε αυτές τις πληροφορίες. Μάλιστα. Και υπήρξε συνεννόηση σε διπλωματικό επίπεδο με την Ελλάδα για αυτή πριν προχωρήσει στην Ελλάδα? Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ενημερώθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών πριν ανακοινωθεί η στήριξη υποψηφιότητας της Τουρκίας. Ναι, διότι αυτό που ηγέρθη, αν θέλετε, υπογραμμίστηκε στην πρώτη επίσημη συνάντηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη ήταν, αν θέλετε, η αναβάθμιση σχέσεων, η θέσπιση ενός ανώτατου συμβουλίου για ενημέρωση κλπ. Και φάνηκε κάπως μετά αυτή η αναφορά. Αλλά λέτε ότι, όπως είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, προηγήθηκε η ενημέρωση. Υπήρξε ενημέρωση, υπήρξε, όχι συνεννόηση, αλλά υπήρξε ενημέρωση, γιατί σε αυτό το σημείο διαφωνούμε με την Ελληνική Δημοκρατία. Ναι. Ναι, κέτερον εντ κάτερον, το είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως, το πώς προχωρεί κάθε χώρα. Εμείς διαφωνούμε με αυτή την υποψηφιότητα. Θα μπορούσε, συζητήθηκε σήμερα καθόλου, να διασυνδεθεί το όλο θέμα, να το εκμεταλλευτούμε δηλαδή διπλωματικά σε σχέση με το εμπάρκο πλοίων με κυπριακή σημαία? Εντάξει, αυτό είναι, δεν είναι του παρόντος. Σίγουρα οι ανησυχίες μας και οι θέσεις μας είναι γνωστές. Οπότε θα διεργαστούμε πάνω σε αυτή την βάση. Αλλά βεβαίως η προτεραιότητά μας δεν είναι να δούμε εκλογή Τούρκου αξιωματούχου σε αυτή τη θέση. Ναι. Τώρα, κύριε Κορνηλίου, διάβαζα σήμερα ότι με τα λείπεις κιόλας, είχαμε καλή συνεργασία, ότι φεύγεται από το Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη στο Ισραήλ. Είναι για τις πρεσβείες που να μιλήσουν. Η ζωή είναι κύκλη. Οπότε συμπληρώνεται ένας κύκλος. Επέστρεψα στην Κύπρο το 2019. Είχα 4 γεμάτα χρόνια. Στην αρχή ως Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μετά 3 χρόνια στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Ο νέος Υπουργός Εξωτερικών θα έχει την καινούργια ομάδα δίπλα του. Και εμείς συνεχίζουμε στο ρόλο που μας αναλογεί. Ναι. Ήταν όμως τώρα να μετακινηθείτε στην πρεσβεία του Ισραήλ? Ναι, τώρα θα μετακινηθώ, για τον Ιούνιο. Ναι. Αλλά από πότε αφήνετε τα καθήκοντά σας του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου? Συνεχίζετε μέχρι τον Ιούνιο? Όχι, θα απαλλαγώ την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί όπως είπα, ο νέος Υπουργός του Εξωτερικού θα έχει τη δική του ομάδα να τον πλαισιώνει και να τον στηρίζει. Τώρα, σας είχαμε καλέσει, κύριε Κορνηλίου, για να δούμε τις αλλαγές και να φρεσκάρουμε και τις γνώσεις μας ή να πληροφορηθούμε για το δίκτυο των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Είδαμε κάποιες ανακοινώσεις για άνοιγμα νέων ή επανάνοιγμα πρεσβειών μας στο εξωτερικό, αφού το επιτρέπουν κιόλας οι οικονομικές συνθήκες. Στην ιστοσελίδα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, αυτό που λέει βέβαια, έχουμε συνολικά 42 πρεσβείες, υπάρχουν αρμοστίες, 6 γενικά προξενία, ένα γραφείο εκπροσώπησης και 4 μόνιμες αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτό είναι το πακέτο, το πλαίσιο. Συνολικά, κυρία, αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 54 διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, περιλαμβανομένων των πρεσβειών, των μόνιμων αντιπροσωπιών, των γενικών προξενείων. Ο στόχος είναι να ανοίξουμε 4 νέες πρεσβείες. Ήδη προχωρήσαμε από τον περασμένο Ιανουάριο
την επαναλειτουργία της πρεσβείας μας στην Γένεια και τους προσεχείς μήνες πριν από το τέλος του χρόνου, του τρέχοντος έτους, θα ανοίξουμε πρεσβείες σε περιοχές που θεωρούμε σημαντικές ή που υπάρχει υπερεκπροσώπηση της δημοκρατίας. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα θα ανοίξουμε πρεσβεία στην Αργεντινή, στην Ινδονησία και στον Μπαχρέιν. Μάλιστα. Και η αξιολόγηση γίνεται με ποιους δείχτες, αν θέλετε, κύριε Κορνηλίου, στο ότι εδώ χρειάζεται να κάνω, να ανοίξω πρεσβεία, εδώ υπάρχει αρμοστία, πείτε μας, ή προξενείο. Έτσι, λοιπόν, πείτε μας και... στην περίπτωση της Αφρικής υπάρχει υποεκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως γνωρίζετε. Έχουμε αυτή τη στιγμή, είχαμε μόνο δύο πρεσβείες, δηλαδή στην Αίγυπτο, μετά που είχαμε και στη Λιβύη και στη Νότια Αφρική. Οπότε νιώσαμε την ανάγκη λόγω της υποεκπροσώπησης. Και έχοντας υπόψη και τις κινήσεις της Τουρκίας, έχοντας 44 και πλέον διπλωματικές αποστολές, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Αφρικανική Ήπειρο. Όσον αφορά την Αργεντινή, είναι μια χώρα η οποία συμμετέχει στην ΟΦΣΥΠ και μάλιστα με μεγάλο απόσπασμα. Υπάρχουν φιλικές σχέσεις και είναι για μια ένδειξη εκτίμησης και ενίσχυσης βεβαίως και της παρουσίας μας στη Λατινική Αμερική, όπου έχουμε μόνο μία πρεσβεία στη Βραζιλία. Όσον αφορά τον Μπαχρέιν, ο κόλπος είναι στρατηγικής σημασίας για τη δημοκρατία. Έχουμε στις 5 χώρες του κόλπου πρεσβεία. Τώρα συμπληρώνεται, ενώ συμπληρώνεται η προσώπησή μας, έχοντας πρεσβείες και στις 6 χώρες του κόλπου. Στην Ινδονησία, νομίζω είναι περιττό να αναφερθεί κανεί τη σημασία, την πολιτική σημασία που έχει το άνοιγμα μιας πρεσβείας, μια κυπριακή παρουσία στη μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου, αλλά με μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι προσεκτική. Οπότε αποφασίσαμε να επαναλειτουργήσουμε την πρεσβεία, την είχαμε κλείσει παλιά λόγω της οικονομικής κρίσης, για τους λόγους που ανέφερα. Μάλιστα. Και υπάρχει και ένα πλάνο, αν γνωρίζετε, και για άλλες, διότι εντάξει, είναι μικρό το νησί μας, ο πληθυσμός μας κλπ. Αλλά είναι μεγάλες οι προκλήσεις διεθνώς και είναι πολύ περισσότερες οι ακάλυψες, αν θέλετε, εισαγωγικά χώρες. Βέβαια, καλυπτόμαστε και από γειτονικές σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά φαντάζομαι φωνώ. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σάβα, και αυτό ήταν και το συμπέρασμα από τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει το μικρότερο προϋπολογισμό του κράτους. Ήταν διάχυτη η στήριξη και επιθυμία των κοινοβουλευτικών κομμάτων να δουν το Υπουργείο Εξωτερικών να ενισχύεται. Αυτή είναι και η προτεραιότητα του νέου Υπουργού Εξωτερικών. Οπότε, εφόσον δοθούν τα ανάλογα μέσα το εξωτερικό, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνώς. Και έτσι, για να κλείσουμε, κύριε Κορνηλίου, πόσα μέλη πρέπει να βαπτίζεται τόσο με αυτό το διπλωματικό για να θεωρείται πρεσβεία και να μπορεί να λειτουργήσει σε μια χώρα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή 34 διπλωματικές μας αποστολές, δηλαδή τα 2/3 περίπου, έχουν μόνο ένα διπλωμάτη, τον πρέσβη, αντιλαμβάνεστε την ανάγκη τουλάχιστον να υπάρχει ένας δεύτερος διπλωμάτης σε αυτές τις αποστολές. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κορνηλίου, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε στο νέο σας πόστο στο Ισραήλ. Και γιατί όχι να σας επισκεφθούμε. Θα είναι πιο εύκολο. Βεβαίως, είστε καλοδεχούμενοι. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.